Ο πρώτος καύσωνας του καλοκαιριού έφτασε και όσοι δεν έφυγαν και βρέθηκαν στο κέντρο της Αθήνας πραγματικά υπέφεραν. Άλλοι φορώντας καπέλο, άλλοι κρατώντας ομπρέλα και άλλοι ρίχνοντας λίγο νερό στο πρόσωπό τους από το συντριβάνι της πλατείας Συντάγματος, προσπάθησαν να προστατευθούν από τις καυτές ακτίνες του ήλιου. Χωρίς μπουκαλάκι νερό δεν γίνεται. Όχι, με τίποτε. Υπομονή. Τι άλλο να πούμε, πρέπει να προστατευτεί ο κόσμος. Σπίτι με τα air condition. Έτσι το παλεύουμε. Full air condition. Δεν προτιμώ τις κοντινές παραλίες. Η Αθήνα έχει μετατραπεί σε καμίνι και οι μόνοι που δεν μπορούν να αντιδράσουν είναι οι εύζωνες. Παρά τους 40 βαθμούς στην Αθήνα και τις βαμβακερές στολές της εποχής, οι εύζωνες παραμένουν όρθιοι μπροστά από το μνημείο του αγνώστου στρατιώτη. Μπορεί οι ξένοι τουρίστες που επισκέπτονται τη χώρα μας να λατρεύουν τον ήλιο και τη ζέστη, ωστόσο ο καύσωνας τους έπιασε απροετοίμαστους. Για την προστασία εργαζομένων και τουριστών, μέχρι να υποχωρήσουν οι υψηλές θερμοκρασίες, ο αρχαιολογικός χώρος της Ακρόπολης θα κλείνει στις 3 το μεσημέρι. Εργαζόμενοι εκτεθειμένοι στη ζέστη που χτυπάνε υπερορίες κάτω από τον καυτό ήλιο, την ώρα που οι υπόλοιποι απολαμβάνουν τη δροσιά του κλιματιστικού τους ή κάνουν τις βουτιές τους σε κάποια παραλία, μίλησαν για το θερμικό φόρτο της εργασίας τους. Άμα είσαι στο πεζοδρόμιο, το παίρνεις απόφαση. Ή βρέξει, ή χιονίσει, ή ζέστη κάνει, κάθεσαι και βγάζεις τον προχάρο. Δεν γίνεται άλλο. Νεράκι στα χέρια, πιαστιά. Και ενώ ο υδράργυρος στο κέντρο της πόλης έχει χτυπήσει κόκκινο, οι επαγγελματίες ψύστες παραμένουν συνεπείς στη δουλειά τους. Air condition και ανεμιστήρες αδυνατούν να προσφέρουν αρκετή δροσιά και το μόνο αντίδοτο για την επιβίωση από τον καύσωνα, οι βουτιές στη θάλασσα. Μπαίνω, βγαίνω, πριν καλά σε γνώσω, ξαναβουτάω. Η ώρα είναι 8.30 το πρωί. Η θερμοκρασία βρίσκεται ήδη στους 36 βαθμούς Κελσίου και η παραλία λίμου έχει γεμίσει από κόσμο για να πάρουν ανάσες δροσιάς. Κάνει πολύ ζέστη και κάνουμε μόνο βουτιές. Ανοιχτές θα είναι οι κλιματιζόμενες αίθουσες στις Λέσχες Φιλίας του Δήμου Αθηναίων έως και την Κυριακή 2 Ιουλίου, προκειμένου να προφυλαχθούν ηλικιωμένοι και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες από τον καύσωνα. Για αυτές τις μέρες, αυτό που έγινε εδώ είναι πραγματικά όαση. Είμαστε μεγάλα άτομα και ερχόμαστε εδώ και λέμε ευχαριστούμε αυτός που το έκανε. Και εύχομαι να διατηρηθούν οι Λέσχες, γιατί είναι το έργο πολύ ωραίο και για τους μεγάλους ηλικίες απαραίτητο. Μέχρι πάντως οι υψηλές θερμοκρασίες να υποχωρήσουν, οι ειδικοί συνιστούν στους πολίτες να παραμένουν σε δροσερούς και σκιερούς χώρους, αν χρειαστεί να κυκλοφορήσουν έξω να φορούν καπέλο, γυαλιά ηλίου και ελαφριά ρούχα και να καταναλώνουν άφθονα υγρά. Λοιπόν, σύνδεση με τον Άλυμο και τη Μαρία Βούσουλα για να μας μεταφέρει την εικόνα, Μαρία. Ναι, η ώρα, Μάρκο, μπορεί να έχει πάει 8, αλλά κανείς δεν προτίθεται να εγκαταλείψει την παραλία και να επιστρέψει σπίτι του. Η εικόνα νομίζω ότι είναι ενδεικτική της κατάστασης που σας περιγράφω. Πάρα πολλοί κόσμος από πάρα πολύ νωρίς το πρωί. Μας έλεγαν νωρίτερα, Μάρκο, ότι οι πρώτοι ήρθαν εδώ στις 7.30 και αυτό που κάνουν είναι να πέφτουν συνέχεια στη θάλασσα, να κάνουν βουτιές, να κάθονται λίγο στον ήλιο, να ανανεώνουν αντιλιακό και πάλι να πέφτουν μέχρι να περάσει η ώρα. Δεν θα είναι υπερβολή αν σας πω ότι αυτή τη στιγμή έρχεται ακόμη κόσμος προκειμένου να κάνει τη βουτιά του, να κάνει τον μπάνο του. Υπάρχουν πάρα πολλοί φίλοι, παρέες, ζευγάρια, οικογένειες με τα παιδιά τους που έχουν έρθει από νωρίς το πρωί να δροσιστούν με αυτόν τον τρόπο, γιατί μας λένε ότι η μοναδική λύση στον καύσωνα δεν είναι άλλη από μία βουτιά στην παραλία. Από το να βρίσκεσαι δίπλα στο νερό και όποτε θελήσεις να βουτήξεις έστω τα πόδια σου και εσύ ολόκληρος μετά για να δροσιστείς. Υπάρχουν πάρα πολλές επιλογές, πολλές παραλίες στην Αττική που έχουν ελεύθερη πρόσβαση για όσους θέλουν απλά, όπως τα πλάνα που βλέπετε, να στρώσουν την πετσέτα τους κάτω ή να φέρουν καρέκλα και ομπρέλα από το σπίτι τους. Και βέβαια και η επιλογή του να πάνε σε μια οργανωμένη παραλία που θα υπάρχει ξαπλώστρα και ομπρέλα. Βλέπουμε και κάποιες μαύρες σακούλες, να υποθέσω έχουν σκουπίδια μέσα. Να έχουν σκουπίδια, γιατί τα μάζεψαν, είναι τη ημέρα στα σκουπίδια και σε λίγο μας είπαν ότι θα τα πάρουν κιόλας. Δεν έχουν μείνει εδώ δηλαδή ημέρες. Αυτό που θέλω να σου πω είναι ότι οι περισσότεροι είχαν μεριμνήσει και έχουν ετοιμάσει και κάτι από το σπίτι. Είτε φαγητό είναι αυτό σπιτικό, αλλά πάρα πολλά φρούτα, πάρα πολύ νερό. Μας λένε ότι δεν βγαίνει η μέρα χωρίς πάρα πολλά υγρά και αυτό θα κάνουν και αύριο. Δηλαδή, όσο θα ζεσταίνονται, μας λέει, θα είμαστε εδώ με τη μάσκα μας, να εξερευνούμε τις βουτιές, με τα παιχνίδια μας, με τις ρακέτες μας. Όσο μπορούμε, θα καθυστερούμε την επιστροφή μας στο σπίτι. Ανάσα δροσιά στις παραλίες. Μαρία, σε ευχαριστούμε θερμά. Ο καύσωνας καλά κρατεί, κυρίες και κύριοι. Να καλησπερίσουμε στο στούντιο του Sky τη μετεωρολόγο
Χριστίνα Σούζη. Καλησπέρα, Μάρκο. Να ξεκινήσουμε με τις υψηλότερες θερμοκρασίες που καταγράφηκαν σήμερα. Μάλιστα. Έχω ετοιμάσει λοιπόν μια κάρτα με μερικές από τις ψηλότερες, έτσι, τις πιο ενδεικτικές θα έλεγα. Η Λάρισα σήμερα έπιασε 45 βαθμούς και είναι από το σταθμό του Εθνικού Αστεροσκοπίου Αθηνών. Να θυμίσω ότι εχθές το 45 το είχε η Φιλαδέλφια, η Νέα Φιλαδέλφια στην Αττική. Σήμερα η Λάρισα. Μοίρες Κρήτης είναι στην Νότια Κρήτη 44 βαθμούς. Η Σπάρτη επίσης 44, το Ψυχικό εδώ στην Αττική 43. Η Ολένη Ηλία 43 και η Νέα Φιλαδέλφια εδώ στην Αττική 43. Είναι σταθμοί από το Εθνικό Αστεροσκοπείο και από την ΕΜΗ. Πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Αύριο ποια είναι η πρόβλεψη? Αύριο είναι άλλη μια μέρα που θα έχουμε καύσωνα και θα μπορούσα να έχω το χάρτη μου παρακαλώ για να σας δείξω τις θερμοκρασίες. Πολύ ωραία. Θα πέσει λίγο η θερμοκρασία στη βόρειο-δυτική Ελλάδα. Είναι η αρχή κιόλας που θα αρχίσει να υποχωρεί μάλλον ο καύσωνας από τα βόρειο-δυτικά. Ωστόσο στην υπόλοιπη δυτική Ελλάδα θα δούμε 38 πάλι και στην Ανατολική Πελοπόννησο 43. Η Βόρεια Ελλάδα υπόλοιπη 39 με 40 και τοπικά 42 κάτι θα δει. Επίσης τα ανατολικά υπηρετικά 42 με 43 και πιθανόν 44 και το Αιγαίο θα έχει μια αρκετή πολύ ζέστη θα έλεγα αύριο, 40 με 41 βαθμούς. Όμως, όπως σου είπα, αρχίζει από την βόρειο-δυτική Ελλάδα η πτώση της θερμοκρασίας, αύριο, τη Δευτέρα λοιπόν, βλέπεις έχει αποκατασταθεί σχεδόν οι κανονικές για την εποχή θερμοκρασίες, 32 με 33 βαθμούς στη δυτική και τη βόρεια Ελλάδα, 35 με 36 στα ανατολικά υπηρετικά, μόνο στα Δωδεκάνησα θα είναι λίγο πιο ανεβασμένη, δεν αποκλείται να φτάσει στους 37 βαθμούς για τη Δευτέρα, πάντως ουσιαστικά θα πέσει θερμοκρασία σε όλη τη χώρα τη Δευτέρα και βέβαια από εβδομάδα θα έχουμε και μελτέα. Είμαι από την Τρίτη. Και μεγάλη πτώση. Ναι, ναι. 8 με 10 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές. Και από την Τρίτη θα έχουμε και μελτέα σχεδόν μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Ανάσα λοιπόν από Δευτέρα. Ακριβώς. Χριστίνα Σούζη, σε ευχαριστούμε θερμά. Καλό βράδυ.